Εντάξει, το λίγο. Ένα βίντεο που έτσι δεν είμαι σίγουρο αν πρέπει να, να πω ότι να πω ή. Τέλο, ξεκινούμε. Ένα προμηθευτή, γνωστό προμηθευτή, παλιό, ε, είπε κάτι από φίλο μου τον κύριο Σαμπίντο ότι δεν έπρεπε να τιμωρηθεί, ότι έπρεπε να τιμωρηθεί αλλά όχι να εξοντωθεί. Όσο ε, όσον σα συμπαθώ τον κύριο Σαμπίντο σε εισαγωγικά, ε, δεν τον κρίνω σαν πρόπονη, την κρίνω σαν χαρακτήρα που βλέπουμε στο γήπεδο κάποιες φορές, έτσι, τα δικά του. Όμως, το θέμα δεν είναι Ο είναι κρίνος είναι γενικά οι άνθρωποι που είναι μέσα στο γήπεδο, υποσφαιριστές, προπονητές, που κάθονται στον μπάνκο, που είναι μέλη των ομάδων ε, και οι διαιτητές, πρέπει λίγο να είναι πιο να δείχνουν περισσότερο σεβασμό προ τον κόσμο. Ο κόσμο έρχεται να μείνει για να δει ποδόσφαιρο, πληρώνει το εισιτήριο του και δεν πληρώνεται. Δηλαδή, εσεί που είστε επαγγελματίε εντό του γηπέδου, πρέπει να δείχνετε περισσότερο σεβασμό προ τον κόσμο στι κερκίδε. Και από τον κόσμο στι τηλεοράσει. Ε, οπότε, κάποιε συμπεριφορέ σα εντό του γηπέδου ε, που προκαλούν ή παρακινούν τη βία ε, στα γήπεδα, πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη τιμωρία απέναντι στου συγκεκριμένου ανθρώπου. Ε, μιλώ γενικά, μην για σύγχρονο γενικότερα και οι διαιτητέ πρέπει με λάθη που κάνουν. Ε, έγιναν επεισόδια ή όχι, πρέπει να παραδειγματικά έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά λάθη από του ίδιου. Ε, εντάξει, δεν είναι αμοιρευθυνό και άνθρωποι που είμαι στα γήπεδα και λίγο περισσότερο συμβαθούν προς τον κόσμο γιατί ο κόσμος πλέον βγάλει μια κάρτα φιλάθλου όπου είναι ένα μέτρο που λειτουργεί 100% χωρίς καμία αμφιβολία όλα τα γήπεδα μας στην Κύπρο είναι σύγχρονα με απίστευτους εξοπλισμούς που μπορούν να καταγράφουν σκηνικά και πρόσωπα και να σταματήσαν τα επεισόδια ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια. Δεν κινήσκεται ούτε ένα επεισόδιο, ούτε μια φωτοβολίδα ανάβει. Οπότε η κάρτα φιλάθλου λειτουργά στο 100% και συγχαρητήρια στον κόσμο που ε, έκαμε τον το βήμα και έκαμε την κάρτα φιλάθλου, αφού είναι φθαλμοφανέ η λειτουργία τη. Και όσοι δεν καταλάβα την ηρωνία μέχρι στιγμή, να το πω ξεκάθαρα, αφού μα περιπέζεται κανονικά, μες στα μούτρα μας ότι λειτουργά τον το πράγμα, τον τομόφθασμα που δημιουργήσατε, ε, οι τιμωρίε που πρέπει να έχουν οι ανθρώποι που είναι μέσα στο γήπεδο και προκαλούν τον κόσμο που έχει την κάρτα φιλάθλου, και που δεν την έχει, και είναι εκτό, προσέβεστε και πρέπει να τιμωρούνται με καμπάνε. Και δεν μιλώ συγκεκριμένο τρόπο, γιατί μιλώ γενικά για όλου. Όποιο κάνει κάτι που παραγγείλει τη βία στι κερκίδε πρέπει να έχει την ίδια αντιμορία που θα έχει ο Τζάνο ο Παδό αν έκανε κάτι βίαιο. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, comment, dislike και θα μπουν σε επόμενο βίντεο.